Κύριε Παπαγιώργη, να ακούσουμε και εσάς. Κοιτάξτε, ο πίνακας τον οποίο δείξατε έχει μέσα ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι σε χρόνια τα οποία έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, ταυτόχρονα έχουμε μείωση της κατανάλωσης. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί οδηγεί σε ένα δυσάρεστο φαινόμενο, το οποίο οι οικονομίες και παγκόσμια και στην Ευρώπη έχουν ξαναζήσει στο παρελθόν, το οποίο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο και από την ίδια την ακρίβεια, και είναι ο στάσιμος πληθωρισμός. Εάν συμβεί αυτό που όλα βλέπουμε ότι δεν ασκείται κάποια πολιτική για να το αντιμετωπίσει, θα είναι ακόμα πιο δυσάρεστο και από αυτό που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τώρα, που είναι η καθαρή ακρίβεια. Σωστά. Ο κύριος Γκλαβίνας έδωσε και ένα άλλο στοιχείο του στάσιμου πληθωρισμού, το οποίο κινδυνεύουμε να το αποδεχτούμε ως δεδομένο. Το ολιγοπόλιο και τα μονοπόλια είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Το έχει δώσει και ο κύριος Τουρνάρας, θέλω να πω. Το έχει δώσει και ο κύριος Τουρνάρας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είναι, αλλά και αυτή τη στιγμή, πιστοποιεί κάποια πράγματα. Αλλά η οικονομία δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Οι λύσεις μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ή τα προβλήματα, αλλά η οικονομία αφορά όλους και ειδικά τα χαμηλότερα στρώματα. Άρα, μπαίνοντας σε ένα τέτοιο τούνελ, θα βλέπουμε ότι θα συνεχιστεί η μείωση της κατανάλωσης και του χρόνου, θα οφείλεται στο μειωμένο εισόδημα και στο κεφάλαιο το οποίο θα είναι διαθέσιμο, αλλά ταυτόχρονα θα οφείλεται και στον πληθωρισμό ο οποίος συνεχίζει ειδικά για τη χώρα μας, και την αύξηση των τιμών από τα ολιγοπόλια και από την ενέργεια. Έχετε συνειδητοποιήσει, κύριε Παπαγεωργίου, είστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πόσο δεν βοηθάει καθόλου η κατάσταση η οποία επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και αρκετούς μήνες, θέλω να πω, τους δύο τελευταίους πολύ πιο έντονα. Γιατί όλα αυτά τα οποία μας λέτε τώρα και θα μας πείτε κιόλας στη συνέχεια δεν ακούγονται στον κόσμο. Διότι το μόνο το οποίο ακούγεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η ομφαλοσκόπηση και αυτή η εσωτερική διεργασία. Και η φασαρία σας. Κρατάει ατέλειωτο καιρό. Και για να σας επιβεβαιώσω σε αυτό που λέτε, γιατί δεν είμαι αντίθετος. Ο ίδιος ο κόσμος το κρίνει και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, λέγοντας ότι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να ξέρω ποιος επικεφαλής θα επικοινωνήσει ποιο πρόγραμμα, κάθομαι στην άκρη, δεν μεταφέρονται σε άλλους πολιτικούς χώρους. Εμείς πιστεύουμε και την βλέπουμε. Έχει μια αύξηση των ποστών του. Ναι, γιατί έχει και μια συγκεκριμένη τακτική αυτή τη στιγμή, στο να μπορέσει μέσα σε ένα κοινό το οποίο απελευθερώνεται προσωρινά να πάρει κάποιο αυτό κόσμο. Αυτό ξεκίνησε στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές κάθισε αρκετός κόσμος πίσω και περιμένει. Κάθισε πράγματι. Και εμείς αυτόν τον κόσμο που έχει καθίσει πίσω, και λέω για όλα τα κόμματα της προοδευτικού χώρου, του έχουμε ζητήσει να κάτσει λίγο ακόμα μέχρι να τελειώσουμε με τα εσωκομματικά. Δύο μήνες ακόμα, δεν είναι λίγο. Λοιπόν, είναι πράγματι μια τελευταία. Κάθισαν από παντού και την Δημοκρατία. Είναι η τελευταία ενοχή που ζητάμε, τουλάχιστον στο δημοκρατικό χώρο. Από εκεί και πέρα, όταν θα έχουμε τελειώσει εμείς, μπορεί να ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία με τα δικά της ζητήματα και θα χαρούμε πάρα πολύ να τα παρακολουθήσουμε. Όταν θα έχετε τελειώσει εσείς, μην είστε βέβαιοι ότι θα έχετε τελειώσει γενικώς, γιατί μετά από αυτά που βλέπω, στο Πασόκ, άμα τελειώσετε, θα τελειώσω νομίζω. Εσείς, άμα τελειώσετε, μπορεί να μείνετε λιγότεροι ακόμα. Δεν υπάρχει υπομονή από τον κόσμο. Κάποια στιγμή θα μας πει. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι όταν τελειώσετε και εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Πασόκ. Με το Πασόκ 15 μέρες. Θα διαμορφωθεί ένα άλλο σκηνικό, γιατί και η κυβέρνηση θα ξέρει με ποιον έχει μέσα στο κοινοβούλιο να κάνει. Να ρωτήσω στα δική του δύο τώρα, τον κύριο Γκλαβίνα. Ρωτήστε για να πάμε στο δύο καραγούλι. Εγώ βλέπω στις δημοσκοπήσεις, αρχίζουν και να αποτυπώνουν όλο και πιο συστηματικά, φάνηκε και στις ευρωεκλογές, ότι σε μια σειρά περιοχές που λέγαμε ή λέμε ή μάλλον είναι πιο εργατικές, πιο λαϊκές, υπάρχει αδυναμία. Στα αστικά κέντρα, για σας το πω έτσι πιο εύκολα. Έτσι είναι. Και για το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα μην πω, δεν λέω για τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει μια απόσταση επί του πεδίου. Πώς το εξηγείτε, και οι δυο σας? Νέα Δημοκρατία και αυτή βλέπω προβλήματα άλλου τύπου. Νομίζω για εμάς πάντως, αν μπορώ να απαντήσω, πράγματι έτσι είναι όπως το λέτε, αν και αυξήσαμε τις επιδόσεις μας στις τελευταίες εκλογές. Όχι, γιατί δεν πέφτουν και τσακωμοί για τις κάλπες. Ενώ άμα δει κάποιος τα ποσοστά, μάλλον προς τα αστικά κέντρα είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι ένα στοίχημα, μεγάλο πώς το Πασόκ θα επαναπροσεγγίσουμε αυτά τα τμήματα του πληθυσμού, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και ενδεχομένως και τα πιο χαμηλά οικονομικά, πώς πράγματι οι προτάσεις του Πασόκ θα αποτελέσουν ελπίδα και λύση. Γιατί το είδαμε στις τελευταίες ευρωεκλογές, σε πάρα πολλά σημεία πληθυσμοί, κομμάτια της κοινωνίας τα οποία ψήφιζαν Πασόκ ή κέντρο αριστερά ή και αριστερά, τελικά πήγανε προς την ακροδεξιά. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου, στο οποίο πώς εμείς με συντεταγμένο τρόπο και με οργανωτική δουλειά θα προσεγγίσουμε αυτούς τους πληθυσμούς. Η αλήθεια είναι στην περιφέρεια έχουμε καλύτερες οργανωτικές δομές ως Πασόκ. Νομίζω στα αστικά κέντρα υπολοιπόμαστε και ενδεχομένως να αποτελέσει μία λύση και η οργανωτική
η μεγαλύτερη οργανωτική επαρκία, ένα κομμάτι αυτό. Αυτό και δεύτερον, για τα συνδικά τα προβλήματα. Και, και δεύτερον, και πολιτικά φυσικά, πώς οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσουν ελπίδα σωτηρίας για αυτούς τους πληθυσμούς. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπάρχει μια γενικότερη προβληματική, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ότι ο δεξιός, ακροδεξιός χώρος, στον οποίο προσφεύγουν κάποιοι για να βρουν λύση, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, ναι. Πανευρωπαϊκά, ναι. Αντισυστημικά λειτουργεί αυτό. Έχει μια λειτουργία αντισυστημική, τουλάχιστον για τον απλούστατο λόγο, ότι τουλάχιστον από τη στιγμή που λύσαμε το ζήτημα, πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, Χρυσής Αυγής μέχρι σήμερα, έχει σταματήσει η αντιπολιτευτική δράση να εξηγεί στον κόσμο ποιο κίνδυνος κρύβεται σε συγκεκριμένους χώρους. Άρα λειτουργούσε υπόγεια ή υπέργεια χωρίς να έχει αντίπαλο λόγο και μέσα στο κοινοβούλιο. Βλέπουμε τα κόμματα που εκπροσωπούνται, δεν απαντάει κανένας. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί και δεν βλέπει στο διάλογο τον καθημερινό του κοινοβουλίου να δίνεται ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στις εντός εισαγωγικών ψευδοαντισυστημικές προτάσεις της ακροδεξιάς, ίσως του φαίνεται πιο ελκυστικό. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα μόλις ξεκινήσει μια νέα περίοδος που ξεκινάει πάντα μέσα στο χειμώνα με την κατάθεση του προϋπολογισμού και να απαντούμε ξεκάθαρα και ως προοδευτικός χώρος, αλλά πολύ περισσότερο και η κυβέρνηση, σε αυτά τα πράγματα τα οποία όχι δεν είναι εφαρμόσιμα, αλλά είναι και επικίνδυνα. Κύριε Καραγκώνη, έχετε και εσείς τα θέματα σας. Έχει το ΠΑΣΟΚ τα θέματα, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως τα θέματα του. Έχετε και εσείς τα δικά σας. Έχετε πρόσφατα μια διαγραφή βουλευτή